Φίλες και φίλοι, κανένας εργαζόμενος χωρίς εισόδημα. Να πληρώσουν κράτος και μεγαλοεργοδοσία. Αυτό το σύνθημα συνοψίζει τα άγχη και τις αγωνίες αλλά και την συλλογική διάθεση διεκδίκησης όλων των συναδέλφων στον κοινό κλάδο του επισιτισμού τουρισμού για όλους εμάς τους εργαζόμενους στην εστίαση και στα ξενοδοχεία εν τέλει. Αναφορικά με τους τρεις πυλώνες στήριξης που μας παρουσίασε η κυβέρνηση, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πως δείχνουν σε εμάς τους εργαζόμενους αλλά και στους μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους μαγαζάτορες πως τελικά θα καλεστούμε να πληρώσουμε ξανά. Και όλα αυτά για να στηριχθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και των μεγαλοξενοδόχων. Οι αξιώσεις τους από τις πρώτες στιγμές της πανδημίας είδαμε πως αποτελούν τελικά το κυβερνητικό πρόγραμμα. Για τα κέρδη τους, ακόμα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα πάνε να μπουν σε καραντίνα. Μας είπαν να υπακούσουμε, να πειθαρχήσουμε. Εμείς λέμε ότι όλο αυτό που μας φέρνουν είναι ένα εργασιακό τσουνάμι. Κράτος και μεγαλοεργοδοσία πρέπει να καλύψουν το εισόδημα των εργαζομένων και των ανέργων, σε επισητισμό και τουρισμό. Καλούμε σε συμπόρευση το χανιωτικό λαό, στο συνεδριτήριο που οργανώνουμε για αύριο 5η στις 7 το απόγευμα στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Δεν είμαστε μόνοι. Όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας συντονιζόμαστε πανελλαδικά. 43 σωματεία του κλάδου μαζί με εμάς. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας εκμεταλλευτεί ξανά. Σας καλούμε όλους στην κινητοποίησή μας, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στη συγκέντρωση που ετοιμάζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Συγκέντρωση πότε, πού? Αύριο λοιπόν ξανά, να πούμε στην πλατεία της αγοράς στις 7 η ώρα το απόγευμα.